Η Γεωργική Επανάσταση. Η ανακάλυψη της Γεωργίας ήταν μια καμπή της ιστορίας. Συνέβη πριν από λιγότερα από 10.000 χρόνια. Η Γεωργία ήταν η πρώτη μεγάλη μας επανάσταση. Είχε ως αποτέλεσμα τα πρώτα αποθέματα και τη γέννηση πόλεων και πολιτισμού. Η θύμηση χιλιάδων χρόνων αναζήτησης τροφής ξεθόριασε. Το σιτάρι έγινε η μαγιά της ζωής. Παραγάγαμε ποικιλίες και μάθαμε να το προσαρμόζουμε στα εδάφη και το κλίμα μας. Είμαστε σαν όλα τα είδη στη γη. Η καθημερινή βασική μας ανησυχία είναι η τροφή. Όταν το έδαφος δεν είναι τόσο γενναιόδωρο και το νερό σπανίζει, στρεφόμαστε στη γη για να πάρουμε ό,τι μας χρειάζεται. Οι άνθρωποι έδωσαν σχήμα στη γη με υπομονή και αφοσίωση, όπως το απαιτεί, σε μια σχεδόν θυσιαστική τελετουργία που γίνεται ξανά και ξανά. Η γεωργία παραμένει η πιο εκτεταμένη απασχόληση στη γη. Το μισό ανθρώπινο είδος οργώνει το έδαφος περισσότερο από τα 3/4 με τα χέρια. Η γεωργία είναι μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά με υδρότα, κόπο και μόχθο, γιατί για την ανθρωπότητα είναι προαπαιτούμενο για την επιβίωση. Αλλά αφού του βασίστηκε αρκετά στη δύναμη των χεριών, ο άνθρωπος βρήκε τον τρόπο να δαμάσει την ενέργεια από τα σωθικά της γης. Πετρέλαιο. Οι φλόγες μέσα από τη γη προέρχονται από τα φυτά. Μια δέσμη ηλιακού φωτός. Καθαρή ενέργεια. Η ενέργεια του ήλιου που για εκατομμύρια χρόνια δέσμευαν εκατομμύρια φυτά πριν από 100 εκατομμύρια χρόνια. Είναι άνθρακας, είναι αέριο και πάνω απ' όλα πετρέλαιο. Αυτή η δέσμη φωτός απελευθέρωσε τους ανθρώπους από τους μόχθους της γης. Με το πετρέλαιο άρχισε η εποχή των ανθρώπων που απελευθερώθηκαν από τα δεσμά του χρόνου. Με το πετρέλαιο πολλοί αποκτήσαμε πρωτόγνωρες ανέσεις. Μέσα σε 50 χρόνια, όσο διαρκεί μια ζωή, η γη άλλαξε πιο ριζικά από όσο όλες τις προηγούμενες γενιές. Όλο και γρηγορότερα, τα τελευταία 60 χρόνια, ο πληθυσμός της γης σχεδόν τριπλασιάστηκε. Σχεδόν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι μετοίκησαν στις πόλεις. Η Σεντζέν στην Κίνα, με εκατοντάδες ουρανοξύστες και εκατομμύρια κατοίκους, ήταν ένα μικρό ψαροχώρι μόλις πριν από 40 χρόνια. Στη Σανγκάη, 3.000 πύργοι και ουρανοξύστες χτίστηκαν μέσα σε 20 χρόνια. Εκατοντάδες άλλοι βρίσκονται υπό κατασκευή. Σήμερα, περισσότεροι από τους μισούς από τα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους της γης ζουν σε πόλεις. Η Νέα Υόρκη, η πρώτη μεγαλούπολη του κόσμου, είναι το σύμβολο της εκμετάλλευσης της ενέργειας που η γη χαρίζει στους ανθρώπους. Τα εκατομμύρια ανθρώπινου δυναμικού, η ενέργεια του άνθρακα, η αχαλήνωτη ενέργεια του πετρελαίου. Η Αμερική ήταν η πρώτη που δάμασε την πρωτοφανή επαναστατική ενέργεια του μαύρου χρυσού, σε εισαγωγικά. Στους αγρούς, τα μηχανήματα αντικατέστησαν τους ανθρώπους. Ένα λίτρο πετρελαίου παράγει τόση ενέργεια όσοι 100 ζευγάρια χέρια σε 24 ώρες. Στη ΣΥΠΑ έχουν απομείνει μόλις 3 εκατομμύρια αγρότες. Παράγουν σιτάρι, αρκετό για να θρέψει 2 δισεκατομμύρια ανθρώπων. Αλλά το περισσότερο σιτάρι δεν θρέφει ανθρώπους. Εδώ, όπως και σε όλα τα βιομηχανοποιημένα κράτη, γίνεται τροφή για τα ζώα ή βιοκαύσιμο. Η ενέργεια του πετρελαίου εξαφάνισε το φάντασμα της ξηρασίας που απειλούσε τους αγρότες.
Κανένα ρεύμα δεν αντιτίθεται στις επιταγές της γεωργίας που απορροφά το 70% της παγκόσμιας καταναλώσης νερού. Στη φύση τα πάντα συνδέονται. Η επέκταση της καλλιεργημένης γης και η καλλιέργεια μιας ποικιλίας βοήθησε την εμφάνιση παρασίτων. Τα παρασιτοκτόνα, άλλο ένα δώρο της πετροχημικής επανάστασης, τα εξόντωσαν. Η κακή σοδιά και η πείνα έγιναν μακρινή ανάμνηση. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος ήταν τι θα γίνει με τα αποθέματα που προέκυψαν από τη σύγχρονη γεωργία, αλλά τα τοξικά παρασιτοκτόνα διέρευσαν στον αέρα, το έδαφος, τα φυτά, τα ζώα, τα ποτάμια και τους ωκεανούς. Εισχώρησαν στην καρδιά των κυττάρων, παρόμοιων κυττάρων με το μητρικό κύτταρο που υπάρχει σε κάθε μορφή ζωής. Είναι επιβλαβή για τους ανθρώπους που γλίτωσαν από την πείνα. Οι αγρότες με τις κίτρινες προστατευτικές στολές τους ίσως ξέρουν κάτι. Υπερκατανάλωση. Στην συνέχεια εμφανίστηκαν τα λοιπάσματα. Άλλη μια πετροχημική ανακάλυψη. Επέφεραν αποτελέσματα άνευ προηγουμένου στους αγρούς. Πρωτοφανή. Οι σοδιές που είχαν προσαρμοστεί στα εδάφη και τα κλίματα έδωσαν τη θέση τους στις πιο παραγωγικές ποικιλίες. Έτσι, τον τελευταίο αιώνα, τα 3/4 ποικιλιών που καλλιεργούνταν επί χιλιάδες χρόνια εξαφανίστηκαν. Ως εκεί που φτάνει το μάτι, λοιπάσματα κάτω, πλαστικά πάνω. Τα θερμοκήπια της Αλμερία, σε παρένθεση Ισπανία, είναι ο λαχανόκηπος της Ευρώπης. Μια πόλη ομοιόμορφων λαχανικών περιμένει καθημερινά τα εκατοντάδες φορτηγά που θα τα μεταφέρουν στις αγόρες. Όσο περισσότερο αναπτύσσεται μια πόλη, τόσο περισσότερο κρέας καταναλώνει. Πώς μπορεί να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση αν δεν προσφύγει στις φάρμες ζώων? Όλο και γρηγορότερα, όπως η ζωή των ζώων που μπορεί να μην δουν ποτέ λιβάδι. Η παραγωγή κρέατος γρήγορα έγινε καθημερινή ρουτίνα. Τεράστια εκτροφία με εκατομμύρια βοοειδή που δεν φυτρώνει ούτε ένα φύλλο χόρτου. Ένας στόλος φορτηγών από κάθε γωνιά της χώρας κουβαλά σιτηρά. Άλες μασόγιας και κόκκους πρωτεΐνης που θα γίνουν τόνοι κρέατος. Ως αποτέλεσμα αυτού χρειάζονται 100 λίτρα νερού για να παραχθεί 1 κιλό πατάτας, 4.000 λίτρα νερού για 1 κιλό ρυζιού και 13.000 λίτρα για 1 κιλό βοδινού. Για να μην αναφερθούμε στο πετρέλαιο που καταβροχθίζει η παραγωγή και η μεταφορά. Η γεωργία μας αντλεί ενέργεια από το πετρέλαιο, θρέφει τους διπλάσιους από τους κατοίκους της γης, αλλά αντικατέστησε την ποικιλία με την τυποποίηση. Μας προσέφερε ανέσεις που ούτε ονειρευόμασταν, αλλά πλέον η ζωή μας εξαρτάται αποκλειστικά από το πετρέλαιο. Μεγαλοπόλεις. Το ρολόι του κόσμου χτυπά στον ρυθμό των ακούραστων μηχανών που αντλούν την ηλιακή ενέργεια, το πετρέλαιο. Αυτή είναι η νέα μέθοδος μέτρησης του χρόνου. Ολόκληρος ο πλανήτης προσέχει αυτούς τους μετρονόμους των ελπίδων και των ψευδεστήσεών μας. Είναι οι ελπίδες και οι ψευδεστήσεις που πορεύονται με τις ανάγκες μας, τους ακόρες, τους πόθους και τις ασωτίες μας. Γνωρίζουμε ότι το τέλος του φτηνού πετρελαίου ζυγώνει, αλλά αρνούμαστε να το πιστέψουμε. Στο Λος Άντζελες, μια πόλη που εκτείνεται σε 1.000 χιλιόμετρα, ο αριθμός αυτοκινήτων είναι σχεδόν ίσος με τον αριθμό κατοίκων. Εδώ η ενέργεια δίνει μια εκπληκτική παράσταση κάθε βράδυ. Οι μέρες μοιάζουν ξεθοριασμένες αντανακλάσεις της νύχτας,
που μετατρέπει την πόλη σε ένα άστρο ουρανό. Όλο και γρηγορότερα οι αποστάσεις δεν μετρώνται πλέον σε χιλιόμετρα, αλλά σε λεπτά. Οι αυτοκινητόδρομοι σχηματίζουν προάστια, όπου κάθε σπίτι είναι ένα κάστρο σε ασφαλή απόσταση από τα πνιγμένα αστικά κέντρα, όπου σειρές σπιτιών συνοστίζονται σε αδιέξοδα. Το υπόδειγμα των λίγων και τυχερών χωρών γίνεται παγκόσμιο παράδειγμα που κηρύσσεται σε όλον τον κόσμο. Ακόμη και στο Πεκίνο αντιγράφεται και αναπαράγεται σε τυποποιημένα σπίτια που παραγκώνησαν τις παγόδες. Τα αυτοκίνητα έγιναν σύμβολο ευμάρειας και προόδου. Αν κάθε κοινωνία ακολουθούσε αυτό το πρότυπο, ο πλανήτης δεν θα είχε, όπως σήμερα, 900 εκατομμύρια οχήματα, αλλά 5 δισεκατομμύρια. Μεταλλεύματα. Όλο και γρηγορότερα, όσο αναπτύσσεται ο κόσμος, τόσο περισσότερο διψά για ενέργεια. Παντού, μηχανές σκάβουν, τρυπούν και ξεκολλούν από τη γη τα πολύτιμα κομμάτια που φυλούσε από τη γέννησή της. Τα μεταλλεύματα. Με το προνόμιο της εξουσίας, το 80% των μεταλλευμάτων καταναλώνεται από το 20% του πληθυσμού της γης. Πριν το τέλος του αιώνα, η εκτεταμένη εξόρυξη θα είχε εξαντλήσει σχεδόν όλα τα αποθέματα της γης. Όλο και γρηγορότερα, ναυπηγεία παράγουν πετρελαιοφόρα, μεταφορικά και βιτιοφόρα που πληρούν τις ανάγκες της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής. Πολλά καταναλωτικά αγαθά διασχίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα από τη χώρα παραγωγής στη χώρα κατανάλωσης. Από το 1950, ο όγκος του διεθνούς εμπορίου έχει αυξηθεί 20 φορές. Το 90% των εμπορευμάτων μεταφέρονται μέσω θαλάσσης. 500 εκατομμύρια φορτία μεταφέρονται κάθε χρόνο, κατευθύνονται στους κόμβους κατανάλωσης, όπως το Ντουμπάι. Το Ντουμπάι είναι το αποκορύφωμα του δυτικού προτύπου. Μια χώρα όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό. Για παράδειγμα, χτίζονται τεχνητά νησιά στη θάλασσα. Το Ντουμπάι έχει ελάχιστους φυσικούς πόρους, αλλά με τα χρήματα από το πετρέλαιο μπορεί να εισάγει εκατομμύρια τόνους αγαθών και εργατών από ολόκληρο τον πλανήτη. Το Ντουμπάι δεν διαθέτει φάρμες, αλλά μπορεί να εισάγει τρόφιμα. Δεν έχει νερό, αλλά ξοδεύει τεράστια ενεργειακά αποθέματα για να αφαλατώσει το νερό και να χτίσει τους ψηλότερους ουρανοξύστες. Το Ντουμπάι έχει απεριόριστο ήλιο, αλλά όχι φωτοβολταϊκά. Είναι το τοτέμ της σύγχρονης τεχνολογίας που δεν χάνει ευκαιρία να εκπλήσει τον κόσμο. Το Ντουμπάι είναι ο φάρος για τον πλούτο κάθε χώρας. Τίποτα δεν μοιάζει πιο αποκομμένο από τη φύση όσο το Ντουμπάι. Ωστόσο, τίποτα δεν εξαρτάται περισσότερο από τη φύση όσο το Ντουμπάι. Είναι το αποκορύφωμα του δυτικού προτύπου.